Η ίδια περίπου κατάσταση, με τη μόνη διαφορά ότι το 41 με 42 θα το δούμε σε πάρα πολλές περιοχές. Παρότι έχουμε τώρα το μέσο όρο του 41 βαθμού στη Βόρεια Ελλάδα, θα δούμε ότι ορισμένες και το 42 στα υπόλοιπα υπηρετικά. Θα πούμε ότι δεν αποκλείεται και πάλι στις Σέρρες, για παράδειγμα, να έχουμε και 42 βαθμούς. Στα νησιά, όπως βλέπουμε στη σχετική εικόνα, η θερμοκρασία στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, θα είναι γύρω στους 36 περίπου βαθμούς, στους 38 με 39 στην περιοχή της Κρήτης και στους 37 στο Ανατολικό Να Αιγαίο. δούμε ποιες θα είναι οι πιο ζεστές περιοχές αύριο, Θοδωρή. Ακριβώς. Λοιπόν, αύριο στις Σέρρες και το Αγρίνιο και το Κιλκίς θα έχουμε 42 βαθμούς. Στην Αθήνα, τη Λάρισα, την Καλαμάτα, την Ελευσίνα, την Κατερίνη, την Αλίατο και την Καρδίτσα 41 βαθμούς Κελσίου. Στον Αλμυρό, στο Βόλο, στο Διδημότικο, όπως επίσης και στο Άργος, θα έχουμε 40 Και βαθμούς. από την Πέμπτη θα Και δροσίσει. γενικότερα από την Πέμπτη, Νίκο, θα δροσίσει μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ξεκινήσουν μάλιστα και κάποιες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα είναι στους 35 βαθμούς. Στα υπόλοιπα θα πέσει, αλλά θα είναι στους 38 με 39 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το μόνο θετικό είναι ότι στα νησιά του Αιγαίου θα είμαστε γύρω στους 35 περίπου βαθμούς και 37 στο Ανατολικό Αιγαίο. Και ουσιαστική πτώση και επάνωδο σε κανονικά επίπεδα περιμένουμε Παρασκευή Μάλιστα. και Σαββατοκύριακο. Εδώ πρέπει να σημειώσω, Νίκο, ότι θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες την Παρασκευή και το Σάββατο, για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν οδικώς στον κορμό της Ηπειρωτικής Ελλάδος, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν αποκλείονται και καταιγίδες, μάλιστα, να συνοδεύονται και από χαλάζι.